Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου. Έχουμε τετάρτη αγωνιστική Super League 2. Έχουν γίνει τα ματσάκια, που σου κού, ωραία κτλ. Μπουρουμπούρου. Με έχετε συνηθίσει το τραπεζάκι, τα τέρματα, τους ποδοσφαιριστές, τα λοιπά, με τα χαρτιά μου να κάνω τις αναλύσεις μου για τους αγώνες που έχω παρακολουθήσει από κοντά. Αυτό το τρίμηνο είδα πολύ τηλεόραση, κυρίως. Και δεν θα μπω σε καμία ανάλυση αγώνα. Το βίντεο αυτό το κάνω γιατί θέλω να μιλήσω για την Καλαμάτα. Η Καλαμάτα είναι μια ομάδα την οποία συμπαθώ πάρα πολύ, ανεξαρτήτου διοικήσεως, προσώπων, ποδοσφαιριστών, προπονητών κτλ. Όποιος και να είναι. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να βλέπει τις επαρχιακές ομάδες να είναι β' εθνική, α' εθνική, τις παραδοσιακές. Αρκεί να υπάρχει, ας πούμε, μια διοίκηση, ένα background, μια στελέχωση κτλ., μια δυναμική από πίσω και μπροστά και πίσω. Λοιπόν, η Καλαμάτα λοιπόν έχασε από τα Χανιά 1-0 την Κυριακή. Και ακολούθησε, ακολούθησαν κάποια πράγματα. Εγώ είδα στο Facebook μία ανάρτηση του Νίκου του Αναστασόπουλου του ποδοσφαιριστή, τη διαβάζετε εδώ, ώστε δεν έχετε δει. Ο Νίκος του Αναστασόπουλος τοποθετήθηκε με αφορμή ένα σχόλιο που είναι για τον ίδιο, και λεκτικά και σε γραπτό λόγο, από τον δημοσιογράφο του Σωτήρη Γεωργούτζο. Δεν τον κατονομάζει, αλλά okay, καταλαβαίνουμε ότι με αφορμή αυτό έγινε η τοποθέτησή του. Εγώ λοιπόν επικοινώνησα με ανθρώπους δικούς μου, τους οποίους εμπιστεύομαι, την Καλαμάτα, και μπορώ να πω, να κάνω ένα σχόλιο για τα όσα συμβαίνουν φέτος. Έχουν συμβεί και άλλες χρονιές, εγώ θα πω για φέτος. Ότι ένα κλαμπ το διοικεί ο πρόεδρος, υπάρχει δηλαδή μια πυραμίδα, υπάρχουν γενικός αρχηγός, ένας τεχνικός διευθυντής, προπονητής, ποδοσφαιριστές και το επιτελείο, όλοι αυτοί λοιπόν συνθέτουν μια ομάδα. Καλαμάτα λοιπόν χτίστηκε φέτος για να πάει να πάρει το πρωτάθλημα. Χρήματα βάζει ο κύριος Πλασάς και ο κύριος Βεργής. Αυτοί λοιπόν οι δύο άνθρωποι θέλουν να έχουν επενδύσεις σε αυτό το κλαμπ για να βγει. Okay. Το θέμα είναι ποιοι διοικούν στην Καλαμάτα. Διοικούν αυτοί. Αυτοί έχουν τον πρώτο λόγο. Υπάρχει γενικός αρχηγός που διοικεί, που καθορίζει προς πάντα πράγματα. Όταν εγώ μαθαίνω ότι υπάρχουν και άλλα πρόσωπα τα οποία δεν θα έπρεπε να έχουν τέτοιο ρόλο, αναρωτιέμαι, Καλαμάτα πάει να πάρει το πρωτάθλημα έτσι? Εγώ βάζω στο τραπέζι ένα θέμα το οποίο με ανησυχεί, γιατί θέλω η Καλαμάτα να πρωταγωνιστήσει. Εδώ, για να μην γίνει παρεξήγηση, εγώ δεν κερδίζω κάτι με το να βγει η Καλαμάτα, να ανέβει κατηγορία. Εγώ δεν έχω κάποιο όφελος από αυτή την ιστορία και γενικά όχι με την Καλαμάτα, από τον οποιοδήποτε. Η Καλυθέα βγει, η Κηφισιά βγει, ο Απόλλωνας, Παναχαϊκή. Εγώ δεν κερδίζω κάτι σαν Κώστας. Ωστόσο, επειδή είμαι λάτρης της φιλοσοφίας, οι επαρχιακές ομάδες να προχωράνε και να προοδεύουν και να κάνουν πιο ισχυρά πρωταθλήματα, αναρωτιέμαι αν η Καλαμάτα στο εσωτερικό της, με κάποια πράγματα που συμβαίνουν, μπορεί αυτά να τα προστατέψει και έχει στεγανά για να μην ξεφύγει η κατάσταση. Δεν θέλω να αναφέρω τα ονόματα που μου είπαν ότι μέσα στην Καλαμάτα έχουν ρόλο, έχουν λόγο και άποψη, ενώ δεν θα έπρεπε, είναι και ποδοσφαιριστές, παράδειγμα, okay. Ωστόσο, είναι κάτι που το θεωρώ παράλογο, παράδοξο και δεν ταιριάζει με τη δική μου, ας πούμε, την προσέγγιση και τη φιλοσοφία των ομάδων. Σταματάω εκεί. Δεν μπορώ να προχωρήσω παρακάτω, να πω ονόματα συγκεκριμένα, διότι δεν έχω, ας πούμε, τις αποδείξεις που λένε, είμαι πάρα πολύ προσεκτικός. Είμαι στο χώρο του ποδοσφαίρου από το 2005, έχω δει πολλά, έχω περάσει πολλά και δεν μου αρέσει να μπαίνω στα χωράφια του αλλού τόσο πολύ. Αλλά μου κάνει τρομερή εντύπωση, τρομερή. Αυτό ήθελα να κάνω, αυτό ήθελα να πω το σχόλιο. Και να πω μετά και κάτι άλλο, ότι ο Νίκος Αναστόπουλος είναι ένας προπονητής, σε άλλους σου αρέσει, σε άλλους όχι. Καλός, κακός, δεν έχει καμία σημασία. Εμένα δεν με απασχολεί. Εγώ βλέπω το γήπεδο και την ομάδα και πώς παίζει. Εμένα η ομάδα αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ο τρόπος με τον οποίο αγωνίζεται δεν μου άρεσε. Παίζει κανένα ρόλο όμως η δική μου άποψη. Παίζει ρόλο η άποψη της διοίκησης, της ομάδας και αν μπορέσει η ομάδα να βγει. Το λέω αυτό με αφορμή μηνύματα που μου έχετε έρθει και σχόλια για τον κότσο Αναστόπουλο και για το πώς έχει χτιστεί η ομάδα. Η ομάδα έχει τρομερούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι έχουν ένα βαρύ βιογραφικό στη Β' Εθνική
Και αυτοί οι ποδοσφαιριστές μπορούν να οδηγήσουν την καλαμάτα να βγει. Δεν είναι όμως μόνο η μπάλα, είναι και τα γύρω-γύρω. Πάνε και γύρω-γύρω. Θέλω να κάνω και ένα άλλο σχόλιο, γιατί μου το είπανε τρεις συνάδελφοι. Οι δύο ξεκάθαρα, ο ένας μου το είπε λίγο έτσι πιο πλάγια που λένε. Ότι το ρεπορτάζ της Καλαμάτας είναι πολύ δυνατό και πολύ ισχυρό σαν ρεπορτάζ και σαν brand name. Στην πράξη υπάρχουν στεγανά, δεν βγαίνει τίποτα προς τα έξω, δεν μαθαίνουν τίποτα, οι περισσότεροι δημοσιογράφοι. Οπότε δεν κάνουν τη δουλειά του έτσι όπως θα θέλανε. Αυτό αφορά το δικό μας το συνάφι, αλλά το σχολιάζω ότι δεν μου αρέσει. Δηλαδή, βλέπω σε άλλες ομάδες της επαρχίας πώς λειτουργεί το σύστημα και μου είπανε και πώς λειτουργεί εκεί. Αυτά. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να βγω εκτός ορίων, στα όρια, κάθε ομάδα να προσέχει αυτά που κάνει. Έτσι, να προσέχει το κάθε κλαμπ. Ποιοι μιλάνε εκ μέρους της, τι λένε και αναπροστατεύεται η κάθε ομάδα στα όρια του επιτρεπτού. Οι δημοσιογράφοι να κάνουν σχόλια, κάνουν κριτική. Εντάξει, δεν λέμε μουγκά, συστρούγκα, δεν μιλάει κανένας. Κακό αυτό. Όλοι θα πρέπει να. Πρέπει οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με μια ομάδα να μιλάνε, να έχει λόγο ο δημοσιογράφος, αλλά να παρακολουθεί και την ομάδα. Να βλέπει πώς πάνε τα πράγματα. Εντάξει, αυτά. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, για τη στήριξη. Like, subscribe και καμπανάκι. Και θα τα ξαναπούμε πάλι μέσα στις επόμενες ημέρες. Γεια σας.